οτιδήποτε, ένα ελικόπτερο να τη δείξουμε εμείς, μια απλή αποτυχία να έχει μάχη, θα χάσει τη μισή της χώρας την άλλη πλευρά. Άρα η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει πόλεμο εμάς με τίποτα. Άρα, επί της ουσίας, τι συμβαίνει. Επί της ουσίας, η Τουρκία μπλοφάρει. Φανταστείτε ένα καρέ πόκερ, είναι ένας παίκτης που δεν έχει ούτε ζευγάρι και σου ποντάρει λες και έχει φλός. Και εμείς, οι οποίοι έχουμε στα χέρια μας καρέ, ψαρώνουμε από το μη φίλο της Τουρκίας και δεν μπαίνουμε στο κόλπο. Αυτή είναι όλη η ιστορία, κύριοι, του θέματος Κάζους Μπέλη. Η Τουρκία και να θέλει δεν μπορεί. Αυτό λοιπόν που έχει καταλάβει ο Τάσος Παπαδόπουλος και τους γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του και θα κάνει την Κυπριακή Δημοκρατία υπερδύναμη, δεν μπορεί να το καταλάβουν οι Έλληνες πολιτικοί. Και περνάει το τρένο της ιστορίας. Και περνάνε οι ευκαιρίες μπροστά μας. Και περνάνε οι ευκαιρίες μπροστά μας. Και δεν κάνουμε τίποτα. Φταίει η Ελλάς. Φταίει η Τουρκία. Φταίει η Αμερική. Εμείς φταίμε. Εμείς βάλαμε στο τιμόνι της χώρας ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ικανοί για να κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ικανοί, αδερφέ. Καλοί άνθρωποι είναι ωραία, μιλάνε ωραία, ντύνονται, είναι ευγενείς. Μπορούν. Όχι. Απλά τα πράγματα. Στην πολιτική μετράει το αποτέλεσμα. Δεν μετράνε οι καλές προθέσεις. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται η πολιτική. Αρχή, άνδρα, δείκνηση. Εκ του αποτελέσματος η δική μας δυστυχώς δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Θα κάνουν άλλη δουλειά. Για αυτήν δεν κάνουν. Διότι δεν μπορεί να με πείσει σε μένα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μεγαλύτερες δυνατότητες αντιστάσεως στην Τουρκία από ότι εμείς. Και γι' αυτό ο Τάσος Παπαδόπουλος είναι ακόμα πιο μεγάλος. Γιατί μέσα σε όλες τις άλλες ωφέλειες προσφέρει στον Έλληνα είναι ότι του δίνει την ευκαιρία να καταλάβει ότι όλη αυτή η ιστορία, μα το είπαν οι Αμερικάνοι. Μα να πάμε κόντρα στην Αμερική, σοπάτε ρε παιδιά. Άμα είναι να μην πάμε κόντρα ποτέ στην Αμερική, να την καταργήσουμε την Ελληνική Δημοκρατία, τι θέλουμε. Να πάμε να κάνουμε ένα αίτηση εισδοχής στις ΗΠΑ, να πούμε ο εκάστοτε πρόεδρος Αμερικής θα κυβερνά και την Ελλάδα, απευθείας, να μην έχουμε και βουλές και υπουργεία εξωτερικών και έξοδα κτλ. Θα τελειώνει η υπόθεση. Για να έχουμε δική μας κυβέρνηση, πάει να πει το πρωτεύον ότι δεχόμαστε ότι ναι κύριε, στο μείζον συμφέρον μπορεί να πάμε και κόντρα στην Αμερική αν χρειαστεί. Αλλιώς δεν κάνουμε την κυβέρνηση. Δεν την χρειαζόμαστε. Αλλά αυτά πού να τα εξηγήσεις σε αυτό το σύστημα το σάπιο που κυβερνά την Ελλάδα.